Η προώθηση, η νομοθετική προώθηση του Συμφώνου Συμβίωσης αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης. Καταρχήν διότι συμβαίνει το προφανές, δηλαδή αποκαθίσταται μια μεγάλη διάκριση που υπήρχε από το Σύμφωνο του 2008, ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά πέραν αυτού, τόσο η πληρέστερη εκδοχή του Συμφώνου Συμβίωσης που αυτή τη στιγμή προωθούμε, όσο και η πρόσβαση σε μία σειρά δικαιωμάτων από όσα ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου, επιλέξουν να συνάψουν ένα σύμφωνο συμβίωσης, θεωρώ ότι είναι μία σημαντική στιγμή στην προσπάθεια κατοχύρωσης βασικών δικαιωμάτων. Θα έλεγα επίσης ότι αυτή η ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης αποτελεί κυρίως μιας μεγάλης σημασίας τομή, διότι σε επίπεδο παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, συμβολικό, είναι ένα μήνυμα μεγάλο προς την κοινωνία ότι αναγνωρίζεται επιτέλους ότι υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που ζουν ανάμεσά μας, τα οποία μέχρι τώρα ζούσαν σε μια γκρίζα ζώνη μη θεσμικής αναγνώρισης. Και επίσης το εξίσου σημαντικό είναι ότι είναι ένα σημαντικό αντιρατσιστικό μήνυμα και θα έλεγα ότι εκ των πραγμάτων ανοίγει πια η δυνατότητα να γίνει δημοσίως ένας διάλογος και για μία σειρά από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων. Για παράδειγμα? Προφανώς ανοίγει η συζήτηση, θα ανοίξει η συζήτηση με την συζήτηση για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου και για τον γάμο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς θα προωθήσουμε αμέσως μετά και την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλων, το αμέσως επόμενο νομοσχέδιο δικό μας. Άρα νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για μια δέσμη πολιτικών σε σχέση με την άρση των διακρίσεων αυτών λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλων.